84. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο θαλασσιο χώρο νότια της Κρήτης στις 7:08 πρώτα λεπτά το πρωί, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το επίκεντρό του εντοπίστηκε στα 37 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Άρβης και το εστιακό του βάθος στα 40 χιλιόμετρα. Ο σεισμός που είχε ένταση και κράτησε αρκετά δευτερόλεπτα έγινε αισθητός μέχρι και την Αίγυπτο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters. Εξετάζουμε δύο ενδεχόμενα, είτε ο σεισμός να προέρχεται από το ελληνικό τόξο, είτε να είναι η προέκταση του ρήγματος Σαρκαλοχωρίου, όσο απίθανο και αν θεωρείται, ήταν οι πρώτες κουβέντες των 1984 του καθηγητή και προέδρου του ΟΑΣΠ Ευθύμη Λέκα. Κατά τον ίδιο, οι υποδομές και δύο πληγωμένες δεν θα έχουν επιπτώσεις εξαιτίας του μεγάλου βάθους του σεισμού στη θάλασσα. Για μεμονωμένο γεγονός που δεν πρέπει να μας ανησυχεί, καθώς ανήκει σε μια ειδική κατηγορία σεισμών ενδιάμεσου βάθους, κάνει λόγο από τη δική του την πλευρά στην πορεία της ημέρας ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κώστας Παπαζάχος. Ο σημερινός σεισμός δεν σχετίζεται με το ρήγμα στο Αρκαλοχώρι, εκτίμησε από την πλευρά του ο καθηγητής Σάκης Τσελέντης. 2,3 εκατομμύρια ευρώ καταβλήθηκαν χθες στους λογαριασμούς 259 δικαιούχων πληγέντων από τον καταστροφικό σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου, με τις συνολικές αποζημιώσεις να έχουν ξεπεράσει μέχρι χθες τα 39,5 εκατομμύρια ευρώ σε 4.415 πολίτες. Τη στήριξη των σεισμόπληκτων, από την άλλη, επιχειρεί σήμερα η Επαγγελματική Ομοσπονδία Ευρώπης. Κατοίκοι και φορείς από τους Δήμους Μηνώα Πεδιάδας και Αρχανών Αστερουσίων σε διαδικτυακή εκδήλωση θα ενημερώσουν τους κριτικούς της Ευρώπης για τις ανάγκες τους. Το ραντεβού της εκδήλωσης έχει προγραμματιστεί για τις 7:30 ώρα Ελλάδος, όπως η πρόεδρος της Παγκριτικής Ευτυχίας Σαβιολάκη είπε στον 1984. Στις προτεραιότητες που θέτει από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελπίδα, Μάρκος Κοκολάκης, είπε ότι είναι η κάλυψη των αναγκών των παιδιών αυτές τις ημέρες, αλλά και η καθημερινή διαβίωση των πληγέντων. Παράλληλα, το απόγευμα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μηνώα Πεδιάδος, ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Η Ελπίδα θα καταθέσει το υπόμνημα με τις προτάσεις του στο Σώμα. Χειμωνιάτικο μέχρι και την παραμονή της πρωτοχρονιάς θα είναι το σκηνικό του καιρού. Ανοιξιάτικη η πρωτοχρονιά από την άλλη, λέει στον 1984 ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Οι βροχές περιορίζονται για σήμερα στα νότια διαμερίσματα του νησιού και από αύριο επεκταίνονται στα βόρεια, με στροφή των ανέμων σε βόρειους ένταση στα 6 με 7 μποφόρ. Έκρηξη κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα που δεν αποκλείεται σήμερα να ξεπεράσουν με βάση τα στοιχεία του ΕΟΔΗ κατά πολύ τις 25.000. Στις 3 το μεσημέρι αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα μέτρα μετά την σημερινή πρωινή συνάντηση Μητσοτάκη, Τσιόρδα και Πλεύρη. Αύριο το πρωί αναμένεται να τεθούν σε ισχύ. 823 ήταν οι μολύνσεις χθες στην Κρήτη, υπενθυμίζεται, από τις οποίες οι 435 στο Ηράκλειο, οι 235 στα Χανιά, στο Ρέθυμνο 92 και στο Λασίθι 61. Αντιδράσεις την ίδια ώρα υπάρχουν για τα νέα μέτρα στην εστίαση. Είναι δυσανάλογο το τίμημα που πληρώνει η εστίαση για την πανδημία, δηλώνει ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς. Τα νέα μέτρα οδηγούν την εστίαση σε ένα τύπο lockdown, υποστήριξε. Είναι απαραίτητα τα αντισταθμιστικά μέτρα, τα μέτρα στήριξης για τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους στον χώρο της εστίασης. Το ανοιχτός κλειστός για ένα εστιατόρα, πρόσθεσε, είναι χειρότερο από το κλειστός κλειστός, γιατί σημαίνει έξοδα και ανελαστικές δαπάνες που δεν μπορούν να καλυφθούν. Μία στις τρεις επιχειρήσεις εστίασης έχει μηδενικά ταμιακά διαθέσιμα, ενώ 4 στις 10 βρίσκονται μπροστά στο φάσμα του λουσκέτου. Έχουμε ζητήσει από τον Πρωθυπουργό μέτρα στήριξης και για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζόμενους στο χώρο της εστίασης, είπε. Ο κλάδος της εστίασης είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης εργοδότης στην Ελλάδα, με πάνω από 330.000 εργαζόμενους.
το 90% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που αποτελεί το 94% των ελληνικών επιχειρήσεων, είναι αποκλεισμένα από το δανεισμό μέσω του τραπεζικού συστήματος. 50 τώρα σωματεία από όλη την επικράτεια φαίνεται ότι θα ζητήσουν την ερχόμενη εβδομάδα πιθανούς τρόπους αντίδρασης στα νέα μέτρα της κυβέρνησης που οδηγούν επιχειρήσεις στο κλείσιμο. Το γεγονός ότι προέχει η δημόσια υγεία είναι κάτι που όλοι μας το τονίζουμε και όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να προφυλαχτούμε από την πανδημία για να μην έχουμε τριπλάσια κρούσματα στο μέλλον, αλλά θα πρέπει να βρεθεί και ένας τρόπος προκειμένου να στηριχθούν οι επιχειρήσεις, είπε στην Νέα Κρήτη πρόεδρος του Συνδέσμου Επισητισμού και Διασκέδασης του Νομού Ηρακλείου, Μαρία Αντωνακάκη. Ο παγκόσμιος κίνδυνος που συνδέεται με την παραλλαγή ανησυχίας όμικρον παραμένει πολύ ψηλός, τονίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στο εβδομαδιαίο επιδημιολογικό δελτίο του. Τα τεστ αντιγόνων για τον SARS-CoV-2, τα οποία μπορούν να δώσουν αποτέλεσμα μέσα σε μερικά λεπτά, είναι λιγότερο ευαίσθητα στην παραλλαγή όμικρον από ό,τι σε προηγούμενες, προειδοποιούν αμερικανικές υγειονομικές αρχές. Αυτό σημαίνει πως τα τεστ αυτού του είδους είναι ενδεχόμενο να δίνουν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, ακόμα και αν κάποιος ή κάποια έχει μολυνθεί από την όμικρον. Σταθερά πάνω από τα 3 ευρώ κινείται η τιμή του λαδιού, με την ποιότητά του να χαρακτηρίζεται εξαιρετική στην Κρήτη. Φαίνεται πως και η παραγωγή φέτος θα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή που περιμέναμε. Οι ποιότητες στη Μεσαρά και αλλού συνεχίζουν να είναι καλές και σε ορισμένες περιοχές που εμφανίζεται δάκος δεν έχει προλάβει να κάνει ζημιά, δηλώνει στην εφημερίδα Νέα Κρήτη ο Βαγγέλης Πρωτογεράκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελαιουργών Ηρακλείου. Ο ΠΚΠΕ, με το όνομα του οργανισμού, κάποιοι επιχειρούν να εξαπατήσουν παραγωγούς. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως το τελευταίο 24ωρο έλαβε καταγγελία στην οποία αναφέρεται ότι οι δικαιούχοι αγροτικών ενισχύσεων δέχονται παραπλανητικά τηλεφωνήματα γνώστων που συστήνονται ως υπάλληλοι του και με αιτιολογία την άμεση κατάθεση οφειλόμενου ποσού ενίσχυσης από τον οργανισμό, ζητούν την παραχώρηση ευαίσθητων πληροφοριών όπως τον αριθμό τραπεζικής κάρτας των δικαιούχων, τον τριψήφιο κωδικό ασφαλείας της και τον κωδικό χρήστη. Ο ΠΚΠ ζητά από τους δικαιούχους να μην ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους ενέργειες, καθώς δεν ζητά και δεν θα ζητήσει ποτέ τέτοιου είδους πληροφορίες μέσω email, μηνυμάτων ή τηλεφωνημάτων. Ένα οδικό έργο 2,6 εκατομμυρίων ευρώ και τρεις μεγάλες μελέτες των κάθετων οδικών αξώνων των Χανίων ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Αφορά σε αποκατάσταση ζημιών στο Δήμο Καντάνου Σελήνου και μελέτες βελτίωσης σε Ταυρονίτη Κάντανο, Παλαιόχωρα, Βρύσες, Χώρες Φακίων, όρια Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και στον οδικό άξονα Έλος Σιμαντηριανά με διακλάδωση προς Πλοκαμιανά. Σε τροχιά κίνησης αναμένεται να μπουν μέσα στους πρώτους μήνες του 2022 οι εργασίες κατασκευής της νέας ολοκληρωμένης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στη Σιτία, η οποία θα εξυπηρετεί όταν λειτουργήσει και τις ανάγκες της Ιεράπετρας μετά από αρκετές παρατάσεις και καθυστερήσεις στην πορεία των διαγνωστικών διαδικασιών. Ο ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης προχώρησε στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου. Τεχνική συνάντηση για την πρόοδο των έργων που αφορούν στην ολοκληρωμένη παρέμβαση αναβάθμισης λειτουργικότητας της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμανιού στη Χερσόνησο, χθες το πρωί στο Δημαρχείο στις Γούρνες υπό το Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη. Ιδιαίτερη αναφορά στην υποβολή τεχνικού δελτίου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη μελέτη διαμορφώσεων λιμενικών εγκαταστάσεων του όρμου Αγίου Γεωργίου στην Δία, με το Γενικό Γραμματέα να αναφέρει πως είναι εξαιρετική η ολιστική προσέγγιση του σχεδιασμού και πως αποδεικνύεται ότι τα έργα και οι παρεμβάσεις στην περιοχή δεν είναι αποσπασματικά. Παραμένοντας στο Δήμο Χερσονήσου, σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Οργανισμού του Χαμόγελου του Παιδιού υπογράφηκε για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών που χρήζουν βοήθειας. Τη χαρά του για αυτή τη θεσμική συνεργασία που θα δώσει στο Δήμο το δικαίωμα της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε μία σειρά θεμάτων πρόληψης αλλά και υποστήριξης σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, εξέφρασε μιλώντας στον 984 ο Δήμαρχος Γιάννης Έγκος. Στην διαρκή αυτή προσπάθεια του οργανισμού από σήμερα, όλοι εμείς στο Δήμο Χερσονήσου θεμελιώνουμε μία ουσιαστική συνεργασία και στοχεύουμε να αναπτύξουμε από κοινού ένα οργανωμένο πρόγραμμα ενεργειών και δράσεων, πάντα σε όφελος των παιδιών αλλά και για τη στήριξη συνανθρώπων μας που το έχουν ανάγκη, είπε ενδεικτικά.
Οι πτώμενοι Γιοβασίλιδες θα μοιράσουν ευχές και δώρα στο Πανεπιστημιακό σήμερα το απόγευμα. Στις 5.30 συγκεκριμένα θα κατέβουν με σκηνιά από όροφο σε όροφο των Γλυνικών, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα ελπίδας και χαράς στα μικρά παιδιά αλλά και τους συνανθρώπους μας που νοσηλεύονται τις γιορτινές ημέρες. Η επιχείρηση, όπως αναφέρει σε δελτίο της, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, θα στηθεί στον προαύλιο χώρο της παιδοογκολογικής κλινικής και θα πραγματοποιηθεί από άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας της 3ης ΕΜΑΚ Ηρακλείου και του Σωματείου Πυροσβεστών Ηρακλείου, τρεις παιδες εν καμίνο, που για μία ακόμα χρονιά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, όπως τονίζεται, τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας, χωρίς προσκεκλημένους με θεατές ακροατές σε απόσταση από τα μπαλκόνια του νοσοκομείου. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στα Πρετόρια βρέθηκε χθες ηλικιωμένη γυναίκα περίπου 70 ετών. Ο θάνατός της φέρεται να προκλήθηκε από πτώση. Ωστόσο, οι αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή την υπόθεση, καθώς έφερε χτυπήματα στο πρόσωπό της. Περισσότερα από 90 γραμμάρια κοκαίνης φέρεται να διέθεταν δύο άνδρες Έλληνες που συνελήφθησαν στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου. Το κοινωνικό μέρισμα των 250 ευρώ προς αυξημένου κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος θα λάβουν σήμερα Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου όλοι όσοι έχουν κυρία σύνταξη και άθροισμα συντάξεων έως 638 ευρώ το μήνα μεικτά, ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 7.200 ευρώ το χρόνο και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 14.400 ευρώ. Η πληρωμή στους λογαριασμούς των δικαιούχων, που είναι λιγότερη κατά 200.000, θα γίνει αυτόματα χωρίς δήλωση IBAN, ενώ θα είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη. Άνοιξε και πάλι σήμερα, 29 του Δεκέμβρη, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για την υποβολή αίτησης επιδόματος παιδιού έτους 2021, με καταληκτική ημερομηνία τη 15η Ιανουαρίου 2022, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Διευκρινίζεται ότι η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη από σήμερα για τους δικαιούχους του επιδόματος που δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση Α21 για το έτος 2021 και για όσους πολίτες ξεκίνησαν την δημιουργία αίτησης Α21 αλλά δεν έκαναν οριστική υποβολή της. Παράταση της προθεσμίας για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2021 και για την θέση των αυτοκινήτων σε εκούσια ακινησία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022 με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσιρόπουλου. Όπως επισημαίνει σε δήλωσή του, η κυβέρνηση έχει πλήρη αντίληψη και συνέστηση των δυσκολιών αλλά και των ιδιαίτερων συνθήκων που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Η παράταση για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας είναι επιβεβλημένη για να διευκολύνει τους πολίτες και να δοθεί δυνατότητα σε όλους να εκπληρώσουν αυτή την υποχρέωση. Στην Κομισιόν αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ώρες το αίτημα της Ελλάδας για την καταβολή της πρώτης δόσης των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 4,1 δις ευρώ. Απαραίτητος μέχρι και το 2025 θα είναι ο λιγνίτης για την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας, αλλά και οι δύο πετρελαϊκές μονάδες της Κρήτης μέχρι και το 2024, όταν θα λειτουργήσει μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση με την Αττική. Το παραπάνω προκύπτει από την υπουργική απόφαση που ανάρτησε χθες στο Διάβγεια το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο ναό του Αγίου Σπυριδόνος στο Παγκράτη πραγματοποιείται η εξόδιος ακολουθία του πρώην Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια. Όπως ανακοινώθηκε, λόγω των υγειονομικών μέτρων, η ταφή του θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο αύριο 5η 30 του μήνα στο γενέθλιο τόπο του, το νησί των Ιωαννίνων. Την προθυμία της Τουρκίας να διαμεσολαβήσει για την αποκατάσταση των πολιτικών ισορροπιών στη Βοσνία μετέφερε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσιακάρ, καθώς εντείνονται οι διαλυτικές τάσεις στη Βαλκανική χώρα. Η Κύπρος ζητά βοήθεια από την Ευρώπη, είναι ο τίτλος δημοσιεύματος στην ΤΑΣ, η οποία σημειώνει ότι όλο και περισσότεροι μετανάστες φθάνουν μέσω του τουρκικού βορρά. Έντονα επέκρινε η κυβέρνηση του Πακιστάν το καθεστώς των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, καταγγέλλοντας τους νέους περιορισμούς στις μετακινήσεις των γυναικών που επέβαλε το σουνιτικό ένοπλο κίνημα. Λιγότερους ανεργούς και υψηλότερες αποδοχές για τους εργαζόμενους εκτιμάται ότι θα έχει η Γερμανία τα επόμενα χρόνια λόγω της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού σε πολλούς τομείς στο τρέχον διάστημα. Εθνικά και όχι πανευρωπαϊκά όρια στο κρατικό χρέος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω ανομοιογένειας μεταξύ των μελών της, προτείνει ο Επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι σε συνέντευξή του σε γερμανική εφημερίδα.
Μια τέτοια προσέγγιση ασφαλώς και ευνοεί την Ελλάδα που έχει ζητήσει ευελιξία από το 2023 και μετά, όπως σημειώνουν οικονομικοί αναλυτές. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Με κοινή ανακοίνωσή τους, οι 14 ομάδες της Super League 1 ζήτησαν συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας Θανοπλεύρη, χαρακτηρίζοντας αναγκαία την αναθεώρηση του μέτρου της εισόδου του 10% των φιλάθλων στα γήπεδα. Σήμερα η συνάντηση αυτή. 984. Ο καιρός. Νεφελώδης καιρός στην Κρήτη, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις στα 5 με 7 μποφόρ και θερμοκρασία έως τους 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.